Το ταφικό έθιμο αναβίωσε για άλλη μια χρονιά στο θρυλόριο από το Πολιστικό Σύλλογο Ποντίων Θρυλορίου και Κερασούντα και το ΓΑΡΣ. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αγίου Πνεύματος, τα πνευμάτων όπως λέμε και εμείς στο θρυλόριο η Πόντη, είμαστε ξανά εδώ στα ταφεία για να αποχαιρετήσουμε τους νεκρούς μας, γιατί μέχρι σήμερα, μετά την Ανάσταση του Κυρίου σύμφωνα με την παράδοση, είναι κοντά μας, είναι ανάμεσά μας και σήμερα μέχρι, μάλιστα συγκεκριμένα λέγανε, μέχρι τις 12 η ώρα θα είναι μαζί μας και μετά θα επιστρέψουν στους τόπους τους. Απάνες ατόπενα του ναι. Οπότε εμείς σήμερα είμαστε εδώ, συνεπείς το ραντεβού μας, με την ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με τους ανθρώπους που πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, για να τους αποχαιρετήσουμε. Για το ταφικό έθιμο μίλησαν και δύο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους του θρυλόριου. Ευχαριστούμε την κυρία Χρυσά που μας θυμίζει να τα θυμόμαστε καμιά φορά εμείς απάνω στη δουλειά. Ξεχνάμε την ημέρα. Αλλά δεν μας αφήνει και πάντα εγώ την λέω ευχαριστώ που ακόμα και την νεολαία του χωριού μας της έχει μάθει να είναι πάντα δίπλα της και να εκτελούν όλα ό,τι θέλει αυτή για να είναι πάντα. Ο Ποντιακός Πολιτισμός ήταν πάντα μεγάλος και άνθρωποι ήταν πάντα, πώς να σας πω, καλοδεχόμενοι κάθε άνθρωπο που θα περάσει, μπορεί να τον δώσει να φάει, αν χρειαστεί να τον βάλει να κοιμηθεί. Αυτά όλα σε εμάς τους Ποντίους είναι πολύ ευχάριστα. Είμαι 83 ετών, κάτοικος Θρυλωρίου. Ευχαριστώ εν πρώτης το Ροδόπι Σάνελ που έρχεται κάθε χρόνο και παρουσιάζει αυτήν την ωραία μας γιορτή, να την πούμε. Για τους πεθαμένους είναι γιορτή, την αναβιώνουμε εδώ και χρόνια, όλη μου τη ζωή. Αλλά δεν είχαμε αυτές τις καλές ευκαιρίες και περιπτώσεις και φαγοπότια. Τότε ερχόμασταν με μια λινάτσα, με μια κουρελού, ο καθένας πήγαινε στο μνήμα του κοντά, έτσι το συνεχίζανε οι γονείς μας, οι παππούδες μας και φτιάναμε. Σήμερα με την παρουσία των συλλόγων κάπως εξελιχθήκανε τα πράγματα καλύτερα και μαζεύονται όλος ο κόσμος, οικειοθελώς φυσικά δεν είναι ούτε με προσκλήσεις ούτε με συλλαλητρία που λέμε. Και έρχονται εδώ να ευχαριστήσουμε τους πεθαμένους μας,